Και εγώ στην καλύτερη μου φίλη θα πάω στο χώρο των μετά από τα από την εκδήλωση τη μοναδική του MAD, το MAD Walk, που η μουσική συναντά τη μόδα. Θα δούμε πάρα πολλά, έχουμε να δούμε πάρα πολλά στη συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί οι επώνυμοι, οι άνθρωποι της τηλεόρασης, οι άνθρωποι της showbiz που έδωσαν το παρόν, μίλησαν για όλους και για όλα και θα τα δούμε. Έχουμε πραγματικά πλούσιο ρεπορτάζ. Θα σας πάω λίγο στο χώρο των δικών μας των τηλεοπτικό, ξεκινώντας από ένα quiz που θα σας δώσω. Μ' αρέσει το quiz. Και δεν θα σας έχω σήμερα την απάντηση. Δεν θέλω να απάντηση, εσύ με τη μία με το που το πει. Δεν θα σας... Δεν το ξέρει. Αν το ήξερα θα το έλεγα. Είμαστε σίγουροι. Όμως, αυτό που θα σας πω είναι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά στην κυριολεξία ιστορία που αφορά σε πασίγνωστη παρουσιάστρια. Πασίγνωστη όμως. Έχει να κάνει το θέμα που θα σας πω, το ρεπορτάζ που θα σας πω, με μια άλλη της ιδιότητα. Είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα και διζαχαροπλάστησα. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία που την ξέρουμε όλοι και τη γνωρίζουμε όλοι, γιατί έχει παρουσιάσει επί σειρά ετών εκπομπές, ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, είναι πρώτης γραμμής όνομα. Τώρα είναι εν ενεργεία. Φυσικά είναι εν ενεργεία και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων. Και την γνωρίζουμε όλοι. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία ταυτόχρονα είναι, όπως σας είπα, και άψογη οικοδέσποινα και καταπληκτική ζαχαροπλάστησα. Μάλιστα, όσες και όσοι έχουν δοκιμάσει τα γλυκά της και συγκεκριμένα τους μπεζέδες που φτιάχνει, τους κουραμπιέδες αλλά και τα σοκολατάκια με καρύδα, παθαίνουν την πλάκα τους. Αυτό ήταν τα σοκολατάκια με καρύδα που ερχόσουν χθες στο γραφείο και παραμιλούσες. Το θέμα που είχα μάθει μόλις και δεν ήθελα να το ξεχάσω. Ακούστε λοιπόν τι έγινε την πρωτοχρονιά. Μπεζέδες, σοκολατάκια, καρύδες και τι άλλο είπες, κουραμπιέδες. Και μάλιστα και μικρά μπεζεδάκια, μικρά μπεζεδάκια. Είναι πολύ ωραία, με μαρέκα δεν είναι αυτά. Που έμαθα, ακριβώς που έμαθα ότι δεν έχουν και πολλές θερμίδες. Ναι, δεν έχουν θερμίδες. Έχουν περίπου 10 με 15 θερμίδες ο ένας. Το στέλνω σε μήνυμα. Πες μου, σε παρακαλώ, είναι αυτή. Θα πω εγώ την είδηση. Η συγκεκριμένη παρουσιάστρια, επαναλαμβάνω, πρώτης γραμμής που έχει παρουσιάσει εκπομπές και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων, είχε την πρωτοχρονιά ρεβεγιόν στο σπίτι της. Ο σύζυγός της λοιπόν της λέει: «Ξέρεις αγάπη μου, θα έρθει και ένας παλιός μου γνωστός από τη Βοστόνη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες». Εγώ είμαι. Ναι, το κατάλαβα. Ενώ λοιπόν διαβάζω και το μήνυμά σου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Βρίσκεσαι το όνομα. Δεν χρειάζεται όμως να το πεις στην υπόλοιπη παρέα, γιατί θα το ξεφουρνήσει με τη μία. Να σου πω όμως, θέλω τα σοκολατάκια με την καρύδα, πες τη. Ναι, πρέπει. Λοιπόν, συνεχίζω. Την πρωτοχρονιά, ρεβεγιόν, στο σπίτι της, έρχεται φίλος του συζύγου της, Έλληνο-Αμερικανός, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τις μέρες των γιορτών και τον καλεί στο σπίτι της ο σύζυγός της παρουσιάστριας. Ο άνθρωπος αυτός, ο Ελληνοαμερικανός, έχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις. Και δοκιμάζει τα γλυκά. Δεν γνωρίζει ότι αυτά τα γλυκά τα έχει φτιάξει με τα χεράκια της η παρουσιάστρια. Και κάποια στιγμή τη ρωτάει: «Πόπο, τι συγκλονιστικά γλυκά είναι αυτά. Μα από πού τα έχετε πάρει?» Και του λέει η παρουσιάστρια: «Δικά μου είναι, εγώ τα έχω φτιάξει». «Εσύ τα έχεις φτιάξει? Εάν αυτά τα γλυκά τα πάμε στην Αμερική και τα βγάλουμε στα σούπερ μάρκετ ή ακόμα τα προχωρήσουμε περισσότερο και τα στέλνουμε σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, στο Μαϊάμι, παντού, θα γίνει πανικός. Και ειδικά εάν αυτά τα γλυκά τα βγάλεις με την ονομασία την ελληνική». Θέλω να σου πω ελληνικά. Κάτι. Ναι. Με έχουν βάλει όλοι και μου κάνουν εννοήματα να τα σπατώ. Δεν θα τους πεις το όνομα. Για να και μας κάνει την έξυπνη ότι δεν θέλει να σας πω και τέτοια. Αυτή λοιπόν η τυχαία παρουσία του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στο σπίτι της. Να σκεφτείτε. Στο ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Πραγματικά της έφερε αυτή την απίστευτη πρόταση. Στην Αμερική, γιατί πήρε μαζί του ο άνθρωπος και ένα συγκεκριμένο δείγμα αυτών των γλυκών. Ξετρελάθηκαν με αυτά τα τρία συγκεκριμένα γλυκά
Και μάλιστα έμαθα ότι και οι μπεζέδες και, και οι κουραμπιέδες, συγγνώμη, και τα σοκολατάκια με καρύδα είναι γλυκά τα οποία μεταφέρονται και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα αλλίωσης ως προς την ημερομηνία, ας πούμε, λήξης τους, να το πω και έτσι, αν και δεν έχουν συντηρητικά. Ξετρελάθηκαν στην Αμερική με το δείγμα που τους πήγε ο Ελληνοαμερικανός συγκεκριμένος επιχειρηματίας και η δουλειά αυτή, η πολύ γλυκιά ιστορία, προχωράει με γοργούς ρυθμούς και από ό,τι φαίνεται, αν τελικά ολοκληρωθούν και όλα όσα απαιτούνται για αυτή τη συνεργασία, τα γλυκά της συγκεκριμένης παρουσιάστριας θα βρεθούν στην αμερικανική αγορά, στα σούπερ μάρκετ και στα μεγάλα ξενοδοχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γιατί δεν θα το πούμε σήμερα το όνομα? Γιατί θα σου πω κάτι. Να μην το γρουσουζέψουμε. Ακριβώς αυτό. Α, να μην το γρουσουζέψουμε. Δηλαδή η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σήμερα. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα την ανακοινώσουμε, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ γλυκιά και πολύ... Θέλω link. Φυσικά. Λίγο σε. Λοιπόν, παιδιά, και να μας πει και τις συνταγές. Έχουμε βάλει κάτω ποια θεωρούμε μπορούμε. Θα ρωτήσουμε μετά τον αρχισυντάκτη μας. Δεν θα πείτε ονόματα. Θα ρωτήσουμε ονόματα. Θα ρωτήσουμε, λέμε, μετά τον αρχισυντάκτη μας. Μετά. Δεν θα πει όμως αρχισυντάκτης. Δεν θα πει αρχισυντάκτης. Θα ρωτήσουμε λίγο έξυπνος για να το καταλάβεις. Γιατί θα μου ξεφύγει. Δεν θέλω στο μάτο. Θα ξεφύγει και θα φάω ζωντανή. Να λοιπόν, από αυτή τη γλυκιά ιστορία πάω σε μια άλλη ερωτική ιστορία. Θα περάσουμε στις κάμερες. Που έχει να κάνει με τη Σύση Χριστίδου.